Βρισκόμαστε στο μοναστήρι του Σβιγιάτοχιρσκ, το οποίο κυριολεκτικά κρέμεται πάνω από τον ποταμό Ντόνετς. Η ατμόσφαιρα φαινομενικά είναι ήρεμη, παρά το γεγονός ότι 50 χιλιόμετρα μακριά ο πόλεμος συνεχίζεται. Τα κελιά του μοναστηριού φιλοξενούν δεκάδες εσωτερικούς μετανάστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν. Κάποιοι βρήκαν καταφύγια στις εγκαταστάσεις των σχολικών κατασκηνώσεων που βρίσκονται κοντά στο ποτάμι. Οι περισσότεροι έχασαν τα πάντα, σπίτια, περιουσίες, δουλειές. Άλλοι έτρεξαν να σωθούν από τις επιθέσεις που συνεχίζονται παρά την εκεχηρία. Οι περισσότεροι είναι από τον Ντεμπάλτσεβε. Το Euronews συνάντησε μια οικογένεια που ζει στην κατασκήνωση και αγωνιά για το μέλλον. Όλοι περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει με τον Ντεμπάλτσεβε. Προς στιγμή είναι υπό τον έλεγχο των φιλορώσων της αυτοαποκαλούμενης δημοκρατίας του Ντόνετσκ. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Έχουμε αφήσει συγγενείς πίσω. Θέλουμε να επιστρέψουμε να δούμε τι κάνουν. Εργάζομαι ως επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντεμπάλτσεβε. Οι εργαζόμενοι θέλουν να γυρίσουν πίσω στη δουλειά. Μας υποσχέθηκαν ότι θα πληρωνόμαστε κανονικά. Φυσικά όμως, εάν η κατάσταση εξακολουθήσει να είναι η ίδια, θα αναγκαστούμε να φύγουμε. Θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν με ειρήνη και να πάνε σχολείο. Το σπίτι μου χτυπήθηκε από βόμβα. Τα μπαλκόνια κατέρευσαν. Μόνο σκελετός έμεινα ακέραιος. Το σκεφτόμαστε να γυρίσουμε. Ήρθαμε από την πόλη Χορλόφκα. Με το που ακούγαμε τον παραμικρό θόρυβο, θεωρούσαμε ότι ξεκινάει και πάλι βομβαρδισμός. Ήμασταν όλη την ώρα τρομοκρατημένοι. Ελπίζουμε πως κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε πίσω. Όμως παρά το γεγονός ότι επετεύχθη η εκεχηρία, η ηρεμία δεν επανήλθε πλήρως. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το Μάρτιο κατεγράφησαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο εσωτερικοί μετανάστες στην Ουκρανία. Στην πλειονότητά τους εγκατέλειψαν την Ανατολική Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς 20.000 έφυγαν από την Κριμαία. Και βέβαια, πολλοί ακόμη παραμένουν στις διαφιλονικούμενες περιοχές. Μη κυβερνητικές οργανώσεις χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν βοήθεια και στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους. Η ομάδα μου έφερε μερικά πλαστικά καλύματα. Πολλά από τα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τα πυρά. Όταν προσπαθούμε να επιδιορθώσουμε τα κατεστραμμένα σπίτια, δίνουμε πάντα προτεραιότητα σε ανάπηρους, ηλικιωμένους και μητέρες με παιδιά. Υπάρχουν και οικογένειες που εξακολουθούν να ζουν στις αποθήκες των σπιτιών τους, τα οποία έχουν πλέον καταστραφεί. Γιατί να φύγουμε? Όλη η οικογένειά μου ζει στην Ποπάσνα. Εργαζόμουν στο μετρό, αλλά πέρσι συνταξιοδοτήθηκα. Είναι η πρώτη μου χρονιά ως συνταξιούχος και δεν σκοπεύω να φύγω. Θέλω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου εδώ. Ακόμη όμως και αν ήθελα να φύγω, δεν έχω πού να πάω. Δεν έχω συγγενείς πουθενά, οπότε δεν με περιμένει κανείς. Οι τοπικές αρχές μας έφεραν νερό, δωρεάν. Όμως πλέον ζητούν λεφτά, ακόμη και για το νερό. 30 κόπεξ για 1 λίτρο. Καλύτερα να πούμε ευχαριστώ που έστω μας φέρνουν και νερό. Αυτά τα χρήματα δεν έχουν ισχύ. Το Euronews ήταν παρόν στην προσπάθεια που κατέβαλε η μη κυβερνητική οργάνωση από την Τσεχία Άνθρωποι σε Ανάγκη, προκειμένου να βοηθηθεί ο τοπικός πληθυσμός. Εδώ υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα. Κάποιοι χρειάζονται χρήματα προκειμένου να καταγραφούν ως εσωτερικοί μετανάστες στα Μητρώα. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις βοηθούν όσο μπορούν. Όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν από τα σπίτια τους και να γίνουν μετανάστες στην ίδια τους τη χώρα, τότε πρέπει να εγγραφούν στις κοινωνικές υπηρεσίες ως εσωτερικοί μετανάστες. Ακόμη και αν παραμένουν στο σπίτι τους, το οποίο έχει καταστραφεί. Ακόμα και αν μένουν σε κάποιο σημείο συγκέντρωσης αστέγων και αιτούνται βοήθεια από το κράτος.
Ζουν υπό την πλήρη στήριξή μας, εδώ στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως οι λογαριασμοί του ρεύματος και του νερού που έρχονται είναι υπέρογγοι και δεν μας γίνεται καμία έκπτωση, ούτε καν για τα φάρμακα που τους χορηγούμε. Είναι πολύ δύσκολο να συνεχίζουμε έτσι. Υπάρχουν εθελοντές που προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά οι ανάγκες είναι μεγάλες και δεν καλύπτονται εύκολα. Μένουμε στο Σολεντάρ, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταγραφεί ως εσωτερικοί μετανάστες, γιατί όπως μας λένε, εδώ κυματίζει η Ουκρανική σημαία. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Την τελευταία φορά που σημειώθηκαν, το παιδί μου έκλαιγε για 4 ώρες. Η βόμβα χτύπησε το σπίτι των γειτόνων μας. Δεν έχουμε πια σπίτι, δεν μας απομένει τίποτα. Δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου. Δεν έχω που να πάω. Δεν έχω σπίτι. Τίποτα. Οι αποζημιώσεις κυμαίνονται ανάλογα με τις ανάγκες του ετούντος. Ξεκινούν από $50 και φτάνουν μέχρι 300 για κάθε σπίτι. Εάν κάποιος χρειάζεται χρήματα για να υποβληθεί το παιδί του σε εγχείρηση, εάν χρειάζεται κουβέρτες για το χειμώνα, εάν το σπίτι καταστράφηκε, για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε. Το Πέσκι είναι ένα από τα βασικά σημεία όπου οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές έρχονται σε επαφή. Βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ, εκεί όπου συνεχίζεται κατά καιρούς η αιματοχυσία. Το χωριό Πέρβομαϊσκ απέχει 200 μέτρα. Οι περισσότεροι κάτοικοι το εγκατέλειψαν, λίγες οικογένειες όμως επέλεξαν να παραμένουν στα σπίτια τους. Οι Ουκρανοί μας βοηθούν. Μας έφεραν τρόφιμα, κρέας και δημητριακά. Οι βομβαρδισμοί έφτασαν μέχρι την αυλή του σπιτιού μας. Νομίσαμε πως δεν θα τα καταφέρουμε. Ήταν τρομακτικό. Περισσότερο φοβήθηκα για το παιδί μου. Εμείς παραμένουμε εδώ. Οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι έφυγαν. Παππούδες και γιαγιάδες. Οι περισσότεροι πήγαν στο Σολιντόβο, στο Ντόνετσκ, το Κερσόν και τη Ρωσία. Αυτή είναι η γη μας. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον να αποκαταστήσουμε τις ζημιές. Δεν έχουμε όμως φυσικό αέριο. Το νερό έρχεται με διακοπές. Ηλεκτρικό έχουμε μία μέρα και δύο δεν έχουμε. Δεν μπορούμε όμως να εγκαταλείψουμε το μέρος μας. Γιατί να το κάνουμε και να αφήσουμε αυτούς που ήρθαν δια της βίας. Χιλιάδες είναι εκείνοι που προσπαθούν να καταγραφούν ως εσωτερικοί μετανάστες στα Μητρώα των Ουκρανικών Αρχών. Εάν τα καταφέρουν, δικαιούνται 40 ευρώ επίδομα το μήνα. Με την κατάσταση όμως να παραμένει αβέβαιη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που παραμένουν σε μισογκρεμισμένα σπίτια, επιλέγοντας να μην γίνουν μετανάστες μέσα στην ίδια τους την πατρίδα.